Το Formula 1 2017 είναι ένα racing video game που αναπτύχθηκε και δημοσιεύθηκε από την Codemasters. Κυκλοφόρησε για το PlayStation 4, το Xbox One, τα Windows, τα Macintosh στις 25 Αυγούστου 2017. Κυκλοφόρησε αργότερα για Ubuntu Linux στις 2 Νοεμβρίου του 2017. Το Formula 1 2017 βασίζεται στη σεζόν της Formula 1 και περιλαμβάνει όλα τα 20 κυκλώματα, 20 οδηγούς και 10 ομάδες που ανταγωνίζονται στην εποχή. Το game είναι η ένατη δόση στο franchise για παιχνίδια της Formula 1 που αναπτύχθηκε από την Codemasters. Η έκδοση Macintosh που αναπτύχθηκε από την Feral Interactive κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με τις άλλες εκδόσεις για πρώτη φορά στην ιστορία της σειράς. Η έκδοση του Linux, επίσης από τη Feral Interactive, κυκλοφόρησε στις 2 Νοεμβρίου του 2017. Το Formula 1 2017 περιλαμβάνει σχόλια από τους David Croft και Anthony Davidson. Το game διαθέτει επίσης ένα διευρυμένο τρόπο διαχείρισης ομάδας, το οποίο προσφέρει στους παίκτες μεγαλύτερο έλεγχο στην έρευνα και ανάπτυξη εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Τα εξαρτήματα του κινητήρα και τα κυβότα ταχυτήτων υπόγκυνται σε φθορά και τελικώς δεν λειτουργούν, ενώ οι παίκτες λαμβάνουν κυρώσεις για υπέρβαση της ποσόστοσης των αντιπάλων. Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, το όργανο διοίκησης του Διεθνούς Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, θα υποστηρίξει το Formula 1 2017 ως πλατφόρμα για τα e-sports, ακολουθώντας παρόμοιες κινήσεις με τη Formula E και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally. Μία ποικιλία race formats είναι διαθέσιμη στους παίκτες, αφού οι εμπορικοί κάτοχοι του αθλήματος εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη χρήση trial ώστε να δοκιμάσουν πιθανές μορφές αγώνα. Το game επίσης διαθέτει ιστορικά αυτοκίνητα της Formula 1, τα οποία συμπερίληφθηκαν για τελευταία φορά στο Formula 1 2013 από το 1988 ως το 2010. Το game περιλαμβάνει επίσης ένα διαγωνισμό για τους παίκτες με το να σχεδιάσουν τα δικά τους κράνη με τα 7 νικητήρια σχέδια που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι. Ήταν το πρώτο game που χρησιμοποιήθηκε στη σειρά eSports της Formula 1, η οποία επίσης έκανε τον ντεμπούτο της το 2017. Η αρχική υποδοχή στο παιχνίδι ήταν θετική, με το περιοδικό Motorsport όντως πρώτο να το επενδύσει για την πρόσθεση βάθους σε όλα τα χαρακτηριστικά που εισήχθησαν στο Formula 1 2016. Το Telegraph επένεσε το παιχνίδι για τις ενημερώσεις του στους προηγούμενους τίτλους, αναφέροντάς το ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της Codemasters. Το IGN ήταν ομοίως θετικό, ειδικά για τις λεπτομέρειες του αντικειμένου του, ενώ το review του GameSpot ανακλούσε την ανταπόκριση του Autosport. Το Games Master είπε ότι ήταν ένα θαυμάσιο τεχνικό racing game. Οι οπαδοί της Formula 1 θα αγαπήσουν το Career Mode, αλλά θα απογοητευτούν από το κλασικό περιεχόμενο. Το game έφτασε στον αριθμό 2 στο διάγραμμα πωλήσεων PlayStation 4 του Ηνωμένου Βασιλείου, πίσω από τα Uncharted The Lost Legacy, αλλά υπερεύει τα Hero Charts. Έφτασε στον αριθμό 2 στην Αυστραλία και τον αριθμό 4 στη Νέα Ζηλανδία.